Κότα τα κόμματα βρίσκεται όπως όλα τα στοιχεία συγκλίνουν και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης που εμφανίζεται την Τετάρτη σε εφόλης της ύλη συνέντευξης στο Mega Channel. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης που έχει γερμανική συγγένεια με τον Κώστα Σιμίτη και θεωρούνται ταυτόσιμοι από πλευράς κουλτούρας, περίμενε ο νέος πρωθυπουργός να ήταν ο ισχυρότερος αντίπαλος για τον Μιλτιάδη Έβερτ. Τώρα που διαπιστώθηκε το αντίθετο, βγαίνει πια από τη σκιά και κάνοντας όπως αναμένεται αρχηγική εμφάνιση, επιδιώκει να ανεβάσει τα προσωπικά του ποσοστά ακόμα και για περίπτωση οικουμενικής κυβέρνησης. Η εμφάνιση του πάντως, όπως εκτιμούν πολιτικοί παρατηρητές, αποβλέπει στο να αμβλύνει τις εντυπώσεις που έχουν δημιουργηθεί για τον Κώστα Σιμίτη, αλλά και να τονίσει πως δεν βρίσκεται εκτός πολιτικής σκηνής. Ενώ λοιπόν αναζητείτε νέος πρωθυπουργός και λύσεις στην διαμορφωμένη κατάσταση, συζητείτε κάθε ενδεχόμενο που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει το θερμό πεντάμινο που έρχεται. Σε αυτή την δύσκολη στιγμή για το ΠΑΣΟΚ, οι Αμερικανοί, προκειμένου να διατηρήσουν στη θέση του έναν αδύναμο πρωθυπουργό με τον οποίο μπορούν εύκολα να κάνουν τα παιχνίδια τους, προσπαθούν να αμβλύνουν τις εντυπώσεις για την απαράδεκτη στάση τους και να διπλώνονται μετά τις δηλώσεις του Nicholas Burns. Λένε τώρα, δεν έχουμε λίστα με αμφισβητούμενα νησιά, αλλά δεν υποχωρούν τονίζοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχουν κάποια θέματα για συζήτηση. Τα θέματα αυτά, όπως αποκαλύπτει το καλά πληροφορημένο Βήμα, είναι πάρα πολύ σοβαρά και συγκεκριμένα οι Αμερικανοί ετοιμάζουν ένα σχέδιο που προσεγγίζει την υπόθεση του Αιγαίου περισσότερο πολιτικά και λιγότερο νομικά. Το σχέδιο προβλέπει μετατροπή των διαφυσβητούμενων περιοχών σε ουδέτερες ζώνες, όπου κανένα από τα δύο κράτη δεν θα έχει την κυριαρχία και θα χρειάζεται η διαιτησία των Αμερικανών. Συγκεκριμένα η εφημερίδα γράφει: «Οι πολιτικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν στην Ελλάδα μετά την κρίση της Ήμια εμποδίζουν προς το παρόν τη διεξοδική διαβούλευση στο πλαίσιο μιας περιοδίας με μεγάλη δημοσιότητα, όπως θα είναι αυτή του Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ». Προκρίνεται λοιπόν η διαδικασία της διακριτικής ανταλλαγής απόψεων δια της διπλωματικής οδού κατά το πρότυπο Ντέιτον για την Βοσνία. Άλλωστε, υπογραμμίζει η εφημερίδα, η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, η οποία τοποθετείται ως τον Μάιο, και η ενδεχόμενη επίσκεψη στην Αθήνα του Υπουργού Εξωτερικών Βόρεν Κρίστοφερ θα επιτρέψουν την ανταλλαγή απόψεων σε κορυφαίο πολιτικό επίπεδο, ώστε τελικά να προωθηθεί μια συμφωνία πακέτο Ελλάδος-Τουρκίας. Το σχέδιο βοσνιοποίησης του Αιγαίου θα απαιτεί συνεπώς τον απόλυτο έλεγχο της περιοχής από τους Αμερικανούς, που θα διευθύνουν τον μηχανισμό διαιτησίας και θα αποτελούν τους μεσολαβητές για την μείωση της έντασης. Αυτή την περίοδο, μάλιστα, ο Μπιλ Κλίντον θέλει να εκμεταλλευτεί την ένταση για ψηφοθυρικούς λόγους, δίνοντας μετά την καρπαζιά κάποια ανακούφιση προκειμένου να πάρει τις ψήφους των ομογενών που διαμαρτύρονται. Κανείς όμως δεν διερωτάται αν θα άφηνε τους Τούρκους να κινηθούν, θέλοντας την υποστήριξη της ελληνικής ομογένειας. Χωρίς αναισθητικό και σήμερα, φίλες και φίλοι, να σας πω ότι ένα γκάλωπ, ένα άλλο γκάλωπ από αυτό που ακούσατε στο ρεπορτάζ μας της εταιρείας ICAP, ένα γκάλωπ της εταιρείας Martel, που έγινε για λογαριασμό της εφημερίδος Απογευματινή, αναφέρει, βγάζει αποτέλεσμα ότι το 73% των ερωτηθέντων λένε ότι μας ταπείνωσε ο κύριος Σιμίτης με τους λανθασμένους χειρισμούς του. Όπως και να έχει, ο Πρωθυπουργός της χώρας ανακοίνωσε σήμερα ότι θα πραγματοποιηθεί μια μεγάλη εκστρατεία προβολής των θέσεων της Ελλάδος σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε ολόκληρο τον κόσμο. Και ότι αυτός ο ίδιος θα ηγηθεί αυτής της εκστρατείας προβολής των θέσεών μας. Να σας πω ότι σήμερα εδώ στο στούντιο του Sky, κοντά μας και κοντά σας, έχουμε τον κύριο Τίτο Αθανασιάδη, πολιτικό συντάκτη, αρχισυντάκτη της εφημερίδος Απογευματινή. Έχουμε τον κύριο Γιώργο Βουλγαράκη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Τον κύριο Νικήτα Βενιζέλο, τον βουλευτή της Πολιτικής Άνοιξης. Τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Γιώργο Σέκερη. Τον κύριο Θεόδωρο Κασίμη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Και τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία, τον κύριο Γιώργο Σιραδάκη, ο οποίος υπήρξε και αρχηγός της Εθνοφρουράς στην Κύπρο. Άνθρωπος με μεγάλη πείρα και ο οποίος έχει υπηρετήσει σε πολλές θέσεις. Θέσεις, θα έλεγα, επιτελικές και γνωρίζει καλά τι συμβαίνει στην περιοχή του Αιγαίου και στην Κύπρο μας. Να ξεκινήσω όμως από τον κύριο Σέκερη, τον εμπειρότατο διπλωμάτη, τον πρέσβη επιτιμή, και να τον ρωτήσω για αυτό που γράφει το Βήμα, το Βήμα της Κυριακής, στο πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ του. Δηλαδή για τις ουδέτερες ζώνες στο Αιγαίο, που φαίνεται ότι με μυστικές διαπραγματεύσεις, όπως τουλάχιστον λέει το Βήμα, προωθούν οι Αμερικανοί. Ουδέτερες ζώνες τύπου Βοσνίας, τις οποίες
Δεν θα υπάρχει ούτε ελληνική ούτε τουρκική κυριαρχία. Θα υπάρχει ένας μηχανισμός διαιτησίας για τη λειτουργία τους και για τη διανομή τους. Κύριε Πρέσβη, σας καλωσορίζω στο Χωρίς Αναισθητικό. Θα ήθελα τη δική σας εκτίμηση για αυτό που λέει το Βήμα χθες στην πρώτη σελίδα του. Για αυτό το θέμα Dayton δηλαδή. Το θεωρώ υπερβολικό. Το θεωρείτε υπερβολικό. Ναι. Βέβαια το Βήμα θα έχει τις πηγές του. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει πράγματι μια συγκεκριμένη περιοχή, δηλαδή η γνωστή μας Βραχονησίδα, Ήμια και η Πέριξ περιοχή, η οποία υπό μία έννοια αποτελεί χώρο μειωμένης ελληνικής κυριαρχίας. Από τη στιγμή που υποστήλαμε τη σημαία, αποσύραμε δυνάμεις, είναι προφανές ότι χωρίς ποσός να εγκαταλείπουμε φυσικά τους τίτλους μας, αποδεχθήκαμε μια μείωση, έναν περιορισμό της εκδηλώσεως της εθνικής μας κυριαρχίας. Αυτό όμως αφορά μόνον την συγκεκριμένη ή τις συγκεκριμένες, αν θέλετε, Βραχονησίδες. Το δηλαδή σύμπλεγμα το μικρό. Μια ελάχιστη περιοχή του Αιγαίου. Θα ήταν, νομίζω, καθαρή υπερβολή αυτήν την εκ των πραγμάτων προκύψασα πραγματικότητα και μπορούμε, αν θέλετε, να δούμε πώς προέκυψε και ποιες οι ευθύνες, να την επεκτείνουμε σε περιοχές ανά το Αιγαίο. Δεν βλέπω πού αλλού υπάρχει ανάλογη κατάσταση σήμερα και φυσικά καμία ελληνική κυβέρνηση δεν θα ήταν διατεθειμένη, και οι Αμερικανοί το γνωρίζουν, να αποδεχθεί τέτοιες καταστάσεις. Θα διαβάσατε ασφαλώς τις δηλώσεις που έκανε η κυρία Τσιλέρη, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ μιλάει για χίλιες νησίδες, βραχονησίδες και νήσους. Οι οποίες ανήκουν, κατά τη γνώμη της κυρίας Τσιλέρ, μπορεί αύριο να ζητήσει και τον Αύπλιον, που είναι η ιδιαίτερα μου πατρίδα. Αλλά δεν σημαίνει ότι έχει τίτλους και ότι μπορεί βασίμως να το διεκδικήσει. Οι Τούρκοι έχουν ορισμένες αξιώσεις και στον εναέριο χώρο και στον θαλάσσιο χώρο και στην υφαλοκρηπίδα, όπως γνωρίζουμε, κλπ. Επίσης από πλευράς ρυθμίσεως των στρατηγικών σχέσεων και στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και εκτός αυτών. Αλλά είναι διεκδικήσεις σε οποίες η Ελλάδα ουδέποτε έχει αναγνωρίσει. Όταν μιλάμε τώρα για no man's land, σημαίνει ότι θα υπάρξει συγκατάθεση και από ελληνικής πλευράς. Και το θεωρώ αδιανόητο και μάλιστα είμαι 100% βέβαιος ότι δεν πρόκειται να υπάρξει τέτοια συγκατάθεση. Και το θέμα αυτό που λέει ότι για να υπάρχει οικονομική ζωή και υφαλοκρηπίδα στις Βραχονησίδες πρέπει, προϋποθέτει αυτό ανθρώπινη δραστηριότητα, αυτό το άρθρο του δικαίου της θάλασσας. Ναι, αυτό είναι το 121 του δικαίου της θάλασσας, το οποίο αναγνωρίζει για αλίτιδα ζώνη. Αυτό έχει μεγάλη σημασία στις Βραχονησίδες. Μα μήπως από αυτό εκμεταλλεύεται αυτό το άρθρο η Τουρκία και λέει ότι σε αυτές τις Βραχονησίδες πάλι υπάρχει διεκδίκηση. Διεκδίκηση όχι εδαφική πάντως. Μπορεί να εγείρει, και πάλι υπάρχουν τα αντεπιχειρήματα, διεκδικήσεις ως προς την υφαλοκρηπίδα. Εμείς έχουμε προτείνει, ως γνωστόν, την παραπομπή του θέματος της υφαλοκρηπίδας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγη. Οπότε ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Εάν έχουν πράγματι νομικά επιχειρήματα, δεν έχουν παρά να αποδεχθούν την ελληνική πρόταση. Αλλά σε ό,τι αφορά τώρα την κυριαρχία και για τις Βραχονησίδες, το διεθνές δίκαιο είναι ξεκάθαρο. Και όσον αφορά το σύμπλεγμα των Δωδεκανήσων, εκεί πέρα πλέον υπάρχουν και οι συγκεκριμένες συνθήκες οι οποίες έχουν επανειλημμένως αναφερθεί. Κύριε Πρέσβη, αφού εμείς έχουμε τα χαρτιά και τα ντοκουμέντα ότι αυτά μας ανήκουν, όπως είπατε προηγουμένως, γιατί υποχωρήσαμε και δημιουργήσαμε καθεστώς μειωμένης κυριαρχίας στις Βραχονησίδες? Στις συγκεκριμένες. Στις συγκεκριμένες. Γιατί συγκεκριμένες. Υπάρχει καμία ιδιαιτερότητα στις Βραχονησίδες αυτές? Για να το αναλύσουμε, επειδή εσείς το ξέρετε από διπλωματικής πλευράς. Όχι, ιδιαιτερότητα ασφαλώς δεν υπάρχει. Οι συνθήκες και μεταξύ Τουρκίας και Ιταλίας του 32, αν θυμάμαι καλά, και του 47, εν πάση περιπτώσει, που είναι η βασική με την οποία διαβάσει στην ελληνική κυριότητα η περιοχή αυτή, είναι απολύτως ξεκάθαρες. Δεν υπάρχει παραμικρή αμφισβήτηση και μάλιστα υπάρχει ένα πρωτόκολλο το οποίο αμφισβητούν αυτή την εγκυρότητα, αλλά και πάλι αυθαιρέτως, το οποίο προσδιορίζει σαφέστατα και την οροθέτηση μεταξύ Ήμιας από την ελληνική πλευρά και μιας
τουρκικής πράγματι βραχονισίδας από την άλλη πλευρά. Αλλά τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Σε αυτό στηρίζεται και η γραμμή οριοθετήσεως. Ακριβώς. Στο σύμφωνο του διαδικασίου. Να ρωτήσω τον κύριο Σιραδάκη, τον αντιστράτηγο Ναυποστρατεία, ο οποίος έχει ζήσει τους Τούρκους από πολύ κοντά και στην Κύπρο. Κύριε Σιραδάκη, κατά τη γνώμη σας, η Τουρκία ήταν έτοιμη να εξαπολύσει πόλεμο κατά της Ελλάδος στη συγκεκριμένη στιγμή? Δηλαδή, η εκτίμηση δική σας, όπως παρακολουθήσατε και ακούσατε τα γεγονότα, την εξέλιξη αυτών των γεγονότων και από την πείρα που έχετε, τη μεγάλη πείρα. Αισθάνεστε ή έχετε την εντύπωση ότι πράγματι είχαμε φτάσει στο θερμό σημείο μηδέν κατά το οποίο η Τουρκία ήταν έτοιμη, όπως τουλάχιστον αναφέρουν οι πληροφορίες, να ξεκινήσει ένα πόλεμο γενικευμένο με τη χώρα μας? Η δική σας εκτίμηση, έτσι, η διαίσθησή σας, αν θέλετε, από την πείρα? Δεν το νομίζω. Δεν το νομίζω. Η Τουρκία δεν διακυβεύει εύκολα το γόητρο των ενόπλων δυνάμεών της, όπως εμείς δυστυχώς το διακυβεύσαμε χωρίς να εμπλακεί. Έχω ζήσει όλες τις κρίσεις με την Τουρκία μέχρι τώρα, και στον Εύρο και στην Κύπρο. Φυσικά οφείλει πάντα κανείς να είναι έτοιμος, διότι δεν μπορεί να προδιαγράψει τις αντιδράσεις του άλλου. Αλλά νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η Τουρκία δεν είχε ούτε τα νομικά ούτε τα ηθικά ερίσματα να κηρύξει ένα πόλεμο εν ψυχρό και να διακυβεύσει για τη συγκεκριμένη βραχονισίδα. Σαφώς. Άρα πιστεύω ένα πόλεμο άλλωστε ο οποίος δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα απέβαινε υπέρ αυτής. Εγώ πιστεύω το αντίθετο. Αλλού έγιναν τα σφάλματα και όχι στο επίπεδο των ενόπλων δυνάμεων, τουλάχιστον στο επίπεδο των εκτελεστών. Πιστεύετε δηλαδή ότι είχαμε να κάνουμε με μια ανατολίτικη, να την πούμε έτσι, μπλόφα? Σαφώς. Και ενεπλάκημεν στην μπλόφα και κάπου οδηγηθήκαμε σε μια κλιμάκωση που θα μπορούσαμε να αποφύγουμε. Κύριε Σέγκερ, νομίζω έχει μια αντίρρηση. Εγώ διαφωνώ, ναι. Διαφωνώ. Εσείς τι πιστεύετε, κύριε Πρέπει? Πιστεύω ότι το τελεσίγραφο που διαβιβάστηκε στην ελληνική κυβέρνηση μέσω του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν αυθεντικό και ότι οι Τούρκοι είχαν ήδη λάβει την απόφαση να προχωρήσουν σε εχθροπραξίες, οι οποίες κατά την δική μου εκτίμηση δεν θα περιορίζονται στην περιοχή, αλλά θα κλιμακούνται στο σύνολο της διαχωριστικής γραμμής. Αλλά αυτό είναι μια εκτίμηση, ο στρατηγός έχει τη δική του και φυσικά εγώ σας δίδω, περί εκτιμήσεων, εγώ δίδω τη δική μου, το δική μου ανάγνωση των γεγονότων. Το αποτέλεσμα ήδη το έχουμε. Επομένως, η γνώμη μου είναι, μια και μου δώσατε την ευκαιρία και δεν θέλω να κάνω κατάχρηση, ότι το σφάλμα της ελληνικής πλευράς ήταν, εάν δεν ήταν έτοιμη να φτάσει στα άκρα, και ενδεχομένως να αποδειχθεί η μπλόφα των Τούρκων, πράγμα που δεν πιστεύω. Γιατί έφτασε μέχρι εκεί. Ναι, ναι, τότε δεν έπρεπε να πυροδοτήσει την κλιμάκωση, πράγμα που έπραξε. Και αυτό είναι κατ' εμέ το τεράστιο, το κολοσιαίο σφάλμα το οποίο βαρύνει την ελληνική πολιτική ηγεσία. Δεν αναφέρομαι στη στρατιωτική. Η στρατιωτική ηγεσία ουσιαστικώς δεν δοκιμάστηκε. Αυτά τα περί τοπικών επεισοδίων κτλ. Είναι μάλλον ανεκδοτολογικά. Το μόνο βέβαιο είναι ότι χάσαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Τρεις άνθρωποι. Να ρωτήσω τον κύριο Βουλγαράκη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Βουλγαράκη, ένα δικό σας σχόλιο για όσα ακούστηκαν μέχρι τώρα και από τον στρατηγό τον κύριο Σιραδάκη και από τον πρέσβη τον κύριο Σέκερη. Τη δική σας εκτίμηση, γιατί κουβεντιάζουμε πια βέβαια εκ των υστέρων και έχοντας μπροστά μας ένα αποτέλεσμα. Κύριε Τράγκα, εγώ θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις και μία σύνοψη στα όσα άκουσα. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι έχουμε μία κυβέρνηση νέων ανθρώπων που είχε πολύ διαφημιστεί, νέοι, σύγχρονοι, αποφασιστικοί, οι οποίοι θα έρθουν να βγάλουν τη χώρα από την κρίση, από τα διέξοδα κτλ. Και αποδεικνύεται ότι στην πρώτη μεγάλη ισχυρή κρίση αποφασιστικής για το έθνος σημασίας παίρνουν μηδέν. Και μηδέν ως προς το πρόσωπό τους, γούστο τους, καπέλο τους. Μηδέν ως προς το έθνος, μεγάλο πρόβλημα για όλους μας. Είναι η πρώτη παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση, την οποία θέλω να σημειώσω στη σημερινή μας κουβέντα, είναι ότι όλες οι εθνικές υποχωρήσεις που έχουν γίνει, κύριε Τράγκα, τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια, έχουν τη σφραγίδα Πασόκ. Θέλετε ψαδοκράτος του Ντεκτάς. Θέλετε την άρση του εμπολέμου λίγο αργότερα με την Αλβανία που είχε γίνει μονομερός και σε περίοδο που ενδεχομένως δεν έπρεπε. Θέλετε την υπόθεση της Ήμια πρόσφατα. Λίγο αργότερα, λίγο πιο πριν μάλλον, το γεγονός ότι η ίδια κυβέρνηση είπε ότι παίρνω πίσω τις αντιρρήσεις μου να μπει η Τουρκία σε διαδικασία διαπραγμάτευση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή λοιπόν είναι η δεύτερη παρατήρηση που θέλω να κάνω, την οποία παρακαλώ πολύ τους τηλεθεατές μας να την κρατήσουν πολύ καλά στο μυαλό τους αυτή την παρατήρηση. Και τρίτον, θέλω να πω ότι ως Έλληνας προσωπικά ανησυχώ. Εγώ δηλαδή δεν μπορώ να εμπιστευτώ στο εξής αυτή την κυβέρνηση σε μια ανάλογη περίοδο έντασης που όπως φαίνεται και όλα δείχνουν θα ακολουθήσει
και τουλάχιστον εγώ όσους έχω ακούσει εκ των αρμοδίων κυρίων που αυτές τις μέρες έχουν μιλήσει δημοσίως, όλοι περίπου περιγράφουν ότι αναμένεται εντός των επομένων μηνών κάποιο αναλόγου μεγέθους, μικροτέρου ενδεχομένως επεισόδιο. Εγώ λοιπόν προσωπικά. Έχουμε βέβαια ένα δεδομένο και το δεδομένο είναι αυτό το οποίο ανέφερε στην αρχή της εκπομπής μας ο κύριος Σέκερης, ο πρέσβης, ότι έχουμε μία μείωση, όπως το αναφέρατε, μείωση της κυριαρχίας μας στη συγκεκριμένη Βραχονησίδα. Εγώ δεν το έχουμε σαν Έλληνα, κύριε Ράγκα. Στο σύμπλεγμα των Βραχονησίδων. Δεν το έχουμε σαν Έλληνα. Αυτό το αποτέλεσμα έχουμε, ναι. Εσείς δεν το δέχεστε και εγώ την εντύπωση. Δεν κάνω τον πατριώτη. Όλη η Ελλάδα δεν το δέχεται. Δεν το δέχεται όλη η Ελλάδα. Θα ήθελα να ρωτηθώ. Α κάνω εκλογέ να ρωτηθώ. Ο κύριος Τίτος Αθανασιάδης, ο συνάδελφος, ο πολιτικός συντάκτης, θέλει να πει κάτι. Επ' αυτού, επί του περιορισμένου της ελληνικής κυριαρχίας, θα ήθελα να υπενθυμίσω στον κύριο πρέσβη το σημερινό επεισόδιο το οποίο συνέβη. Δηλαδή, μία εκτεωρός τουρκική πήγε να προσεγγίσει την Ήμια και απεπέμφθη, αποκρούστηκε αν θέλετε, από ελληνική ακτεωρό. Και κατόπιν αυτού η τουρκική ακτεωρός απεχώρησε. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό αποδυναμώνει ίσως το επιχείρημα το οποίο είπατε προηγουμένως, δηλαδή της περιορισμένης κυριαρχίας. Ναι. Ίσως ενδεχομένως να κάνω μια παρέμβαση για να μην υπάρχει το θέμα. Εγώ δεν είπα ότι υπάρχει περιορισμένη κυριαρχία. Είπα ότι δεχθήκαμε μία ρύθμιση η οποία δίδει αυτή την εντύπωση. Παρόλο ότι βεβαίως δεν έχουμε παραιτηθεί της κυριαρχίας μας στην περιοχή. Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο, κύριε Βελάνη, αν έχετε την καλοσύνη να συνδεθούμε με τον Πεντάγωνο, εάν έχουμε τον στρατιωτικό συντάκτη του Sky, τον κύριο Βερίκιο. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Βερίκιε. Έχουμε τον κύριο Νιώτη. Έχουμε τον πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νιώτη. Καλησπέρα, κύριε Νιώτη. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα και τα δικά σας σχόλια. Ακούσατε τον πρέσβη, τον κύριο Σέκερη, τον πρέσβη επιτιμή και τα σχόλιά του στο θέμα των Βραχονησίδων αλλά και των σχεδίων που υπάρχουν της Τουρκίας. Πιστεύει ο κύριος Σέκερης ότι είναι υπερβολικές οι πληροφορίες που δημοσίευσε χθες το Βήμα της Κυριακής, ασφαλώς θα τις διαβάσατε κι εσείς, περί ουδετέρων ζωνών? Εσείς θα ήθελα τις δικές σας εκτιμήσεις για το πού πήγε μέχρι τώρα η κατάσταση και πώς βλέπετε να πηγαίνει. Έχετε κι εσείς πληροφόρηση και από αυτά που γράφουν οι εφημερίδες, αλλά νομίζω και ιδιαίτερη. Και ως πρώην υφυπουργός των εξωτερικών μας. Κοιτάξτε, πριν απ' όλα εκτιμώ ότι το μείζον έχει διαφυλαχτεί. Δεν υπάρχει ανατροπή του νομικού ή του πραγματικού στάτους στο Αιγαίο. Η εθνική κυριαρχία, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο παραμένουν αναπαλωτρίωτα και χωρίς η ελληνική κυβέρνηση να έχει προβεί σε καμία ουσιαστική πράξη μείωση αυτών των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Δεν συμφωνώ επομένως επ' αυτού με τον κύριο Σέκερη, ο οποίος μιλάει για περιορισμένη κυριαρχία περί την ίσο Ήμια. Εντύπωση είπε, εντύπωση για να τα βάζουμε. Αποδέχομαι. Δίνεται η εντύπωση μιας περιορισμένης κυριαρχίας. Αποδέχομαι από τον σοφό πράγματι κύριο Σέκερη την διόρθωσή του. Είναι σαφές. Νομίζω ότι ο πρέσβης, ο εμπειρότατος διπλωμάτης μας, ακριβολογεί. Η εντύπωση μειωμένης είναι κυριαρχίας. Για να προσχωρήσω και για να μην βάλω ένα αντιπαραθετικό κλίμα, αποδέχομαι ότι οι εντυπώσεις υπήρξαν, απέβησαν εις βάρος μας. Αλλά η ουσία παραμένει υπέρ μας. Το μη πόλεμος, ειρήνη στο Αιγαίο, προς το παρόν και ελπίζω διαρκώς, ανάλογα με τους χειρισμούς που δεν θα κάνουμε μόνο εμείς, αλλά και η Ευρώπη και η Αμερικανική πλευρά, ασφαλώς είναι μια κατάκτηση προς το παρόν. Ενώ παράλληλα η διατήρηση του νομικού και του πραγματικού στάτους δημιουργεί τις ελπίδες ότι τα πράγματα μπορούν να μην οδηγηθούν σε αυτούς τους πιθανούς σχεδιασμούς για μια αναδιανομή των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στο Αιγαίο. Ασφαλώς θεωρώ και εγώ υπερβολικά αυτά τα σενάρια που αντιγράφουν το Βοσνιακό στο Αιγαίο, αλλά πρέπει να πω ότι έχω μείνει έκπληκτος με την κεκτημένη ταχύτητα του Αμερικανικού παράγοντα να προστρέξει, όχι απλώς να κρατήσει ίσες αποστάσεις, αλλά περίπου να σταθμίσει την συμπεριφορά του ισότιμα με τις αφισβητήσεις των Τούρκων ότι στο Αιγαίο υπάρχει πραγματικά ζήτημα προς ρύθμιση. Κύριε Νιώτη, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί από ό,τι μάμε έχετε προβεί ήδη σε δηλώσεις γύρω από αυτά. Γιατί έπρεπε να ευχαριστήσουμε τον Αμερικανικό παράγοντα? Δεν έπρεπε. Δεν έπρεπε κάτι. Δεν έπρεπε. Και νομίζω ότι το μήνυμα. Μήπως υπήρξε μια λόγω ανακούφισης, μια κεκτημένη ταχύτητα σε αυτό,
Να το πούμε και έτσι. Υπήρξε δηλαδή λόγω ανακούφισης ότι βγήκαμε από μια δύσκολη νύχτα και θα πρέπει να βγούμε να ευχαριστήσουμε την υπερδύναμη. Νομίζω ότι ο... Δεν είναι πολιτικό λάθος. Νομίζω ότι στον κύριο Πρωθυπουργό πρέπει να δώσουμε τα θετικά για την επιτυχία του να διαφυλάξει την ειρήνη και να διαφυλάξει τα κυριαρχικά δικαιώματα. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα έχουν σχολιαστεί και από αυτού έχει κάνει το δικό του σχολιασμό ο κύριος Σημίτης και δεν θέλω να δώσω περισσότερα από τη γνώμη μου. Δεν έπρεπε. Νομίζω ότι είσαστε σαφέστατος και είπατε και τη γνώμη σας ξανά, την έχετε ήδη διατυπώσει σε ερωτήματα συναδέλφων, σε ραδιοφωνικούς σταθμούς και σε τηλεοράσεις, σε τηλεοπτικά δίκτυα. Ασφαλώς. Αν θέλετε μείνετε μαζί μας, είμαστε υποχρεωμένοι να διακόψουμε αυτή τη στιγμή ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σας ευχαριστώ κυρίες και κύριοι, να πάμε σε ένα διάλειμμα και αμέσως μετά πάλι μαζί.